τις μάχες θα δώσουμε στην αντιπυρική περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει στην Εύβοια. Ζητάμε και θέλουμε και άλλα παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την οργάνωση, με την πρόληψη και την προστασία μιας περιοχής που είναι πολύπαθη, την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Και τώρα, όπως βλέπετε, είναι εδώ και το σύνολο όλης της κρατικής μηχανής, ο ΔΕΒΙΕ, ο ΑΔΜΙΕ, οι διοικητές των νοσοκομείων, οι οικοί λιμενικοί και λιμενάρχες, οι οικοί δασάρχες από όλο το νησί, η ελληνική αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, η αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών, πρώτου και δευτέρου, και οι συνάδελφοί μου έχουν κληθεί όλοι από όλα τα κόμματα. Είναι μια εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε φέτος. Γνωρίζετε όλοι ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Είναι πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στην πρόληψη έχουμε νομοθετήσει έτσι ώστε να μπαίνει ο ΔΕΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ να κάνει ζώνες μέσα στα δάση, στα στρατόπεδα σε 100 μέτρα περίμετρο, ξύρισμα γύρω-γύρω από τα στρατόπεδα για λόγους ασφαλείας. Ότι οι πυρκαγιές εξαμελίες δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα με τον νέο ποινικό κώδικα και επισήμουν ποινές 10 ως 20 έτη κάθεξη, φυλακή δηλαδή, και 200.000 ευρώ πρόστιμα, ακόμα και αν είναι εξαμελίες. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ προσοχή οι λίγοι που διακινδυνεύουν τις ζωές των πολλών. Μέχρι στο δόμα της περιοχής της έχουμε αλλάξει πράγματα. Φέτος θα απογειώνει τα ενέργειά μας με την έναξη της οποιασδήποτε πυρκαγιάς και αν χρειαστεί το κοσάλτο που χρειάζονται για να απογειωθούν και έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά της εθνικής δυνάμεις, θα ακυρώνεται η απογείωση ή αν έχουν ήδη απογειωθεί, θα κάνουν διαβροχή ή περιπολία. Υποχρεωτικά στο νέο δόμα της πυροσβεστικής επιβιούν μαζί μας οι δασάρχες της δασικής υπηρεσίας. Υποχρεωτικά οι θελοντές πρώτοι στο πεδίο μαζί στην τοπική αυτοδιοίκηση, μητρώα με τα χωρητικά φωνακτηρικά μηχανήματα, μητρώα με τις υδροφόρες, όλοι μαζί στη μάχη, γρήγορα ενημερώνονται ο στρατός. Παρακαλώ πάρα πολύ τους συμπολίτες μου εδώ πέρα στην Εύβοια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους να ενημερώσουν την πυροσβεστική, να πάνε να δουλεύουν στο 199, να στείλουν ένα μήνυμα στο 112. Η έγκαιρη ενημέρωση για μια έναρξη μπορεί να σώσει ζωές και περιουσίες και φυσικά τα δάση μας. Είναι κομβική για μας η Εύβοια, ξέρουμε ότι πάντα έχει φόρ, ότι έχει δύσκολες συνθήκες κλιματολογικές. Θα κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό.